Καλώς τον, καλώς τον. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι όπως ξεκίνησε ο Παναγιώτης, νομίζω ότι επειδή φιλοξενούμε έναν πιο ένθερμος υποστηρικτής της Σερβίας. Είμαι. Γιατί είμαι, και άμα δείτε επίσης και σας πληροφορώ ότι άμα δείτε Σέρβους να, όταν βγαίνουν και πίνουν τα ποτά τους και αυτά τέλος πάντων. Μετά από νίκες, για να μην παραξηγηθούμε ότι βγαίνουν συνέχεια οι Σέρβοι. Mm. Όταν παίζετε το Εντερλέζι, κάνουν σαν τρελή. Ναι. Σου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ωραία. Είναι από τα αγαπημένα τους δηλαδή. Οπότε... Ελπίζω 6,5 ώρα να τα ακούμε όλοι μαζί. Ναι. Μας ευλόγησε ο Θεός. Εγώ δεν ήμουν εδώ βέβαια. Αποκλείστηκε νωρίς η Γαλλία και γλιτώσαμε κεφαλά να ουρλιάζει για τη Γαλλία. Ναι, ναι, ναι. Πάλι καλά. Λοιπόν, τι βλέπεις, πες μας τι βλέπεις και στο ένα και στο άλλο για να πάμε στα του Ολυμπιακού. Εντάξει. Για το τελικό τώρα, ποιος κάνει ασφαλή προγνωστικά, μπορεί να πέσει έξω να εκτεθεί απίστευτα. Νομίζω ότι είναι αμφίροπους τελικούς. Θεωρώ ότι είναι οι ομάδες που αξίζουν 100% να είναι εκεί. Θέλω Σερβία ξεκάθαρα, αλλά δεν μπορώ να υποτιμήσω τη Γερμανία, γιατί είναι μια ομάδα που το έχω πει και πριν από δύο εβδομάδες, νομίζω το λέγαμε μαζί Χριστό, όταν ήσουν ακόμα στη Μανίλα. Μου θυμίζει σύλλογο. Είναι, εντάξει, έχει συνέχεια ο Πέρσινα. Ναι, η ομοιογένεια που παίζουν, οι αυτοματισμοί, τα συστήματα που εκτελούν, λες και έχεις πάει μια ομάδα που είναι 10 μήνες μαζί και παίζει στο παγκόσμιο, ας πούμε. Και παίζουν ένα Final Four Ευρωλίγκας και είναι από τα φαβορί. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Εντάξει, θεωρώ πάντως ακριβή στην άμυνα. Δηλαδή, όποιος καταφέρει να παίξει καλύτερη άμυνα, και νομίζω ότι οι Σέρβοι έχουν ένα κλικ παραπάνω, διάθεση και να το πω έτσι... τεχνογνωσία, τεχνογνωσία εγώ θα έλεγα. Και τεχνογνωσία, ναι. Πάνω σε αυτό. Ίσως να τους ευνοήσει αυτό. Κοίτα, αλλά... πάει στους 100, και εγώ πιστεύω ότι οι Σέρβοι δεν μπορούν ίσως να ακολουθήσουν στους 100. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Με αυτό το ρόστερ, έτσι δεν σου λέω. Να πάει κάτω από τους 90. Να. Ή έστω μέχρι τους 90. Ό,τι έγινε στο μάτς με τον Καναδά δηλαδή. Κάπως έτσι. Ναι, για να ναι. το πάρουν οι Σέρβοι. Πες μας και ένα σχόλιο για παρουσία Μιλουτίνοφ. Γιατί νομίζω ότι και οι Ολυμπιακοί, και όλοι γενικά, ίσως είχαν ξεχάσει πόσο καλός είναι πραγματικά. Το έχω πει αυτό εγώ, ότι και πριν το με τον μπάσκετ. Και πριν δούμε αυτά τα πράγματα που κάνει, που για μένα τον κατατάσσουν στην κορυφή των σέντερ. Ναι, βγάλαμε για πεντάδα με τον Παναγιώτη πριν και τον είχαμε ξεκάθαρα. Νομίζω ξεκάθαρα είναι μετά, το καλύτερο πεντάρι στο τουρνουά αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά το έλεγα και πριν εγώ ότι έχει ξεχάσει ο κόσμος ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον Μιλουτίνοφ. Τις μέρες της γκρίνιας, ας πούμε, που χάθηκαν οι σημαντικοί παίκτες που χάθηκαν και που έχει καθυστερήσει να γίνει αυτή η πολυπόστιτη προσθήκη που θα γίνει και το λέμε όλο το καλοκαίρι ότι θα γίνει. Και θα το σχολιάσουμε αργότερα αυτό, γιατί ναι, είχαμε κάνει δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ναι, ναι. Ο Μιλουτίνοφ πραγματικά είναι σε εξαιρετική κατάσταση, έχει δουλέψει πάρα πολύ. Εννοείται ότι υπήρχαν ερωτηματικά και ορθώς, γιατί από τη στιγμή που αποβλήθηκαν οι ρωσικές ομάδες από την Ευρωλίγκα δεν έπαιζε τώρα τίποτα περίεργα παιχνίδια, δύσκολα. Αλλά νομίζω ότι δούλεψε πάρα πολύ και με τον Αντρέα Γκατζούλη πριν πάει στο με τον μπάσκετ και το γυμνάσιο του Ολυμπιακού. Και αυτό νομίζω ότι το έχει βγει και το έχει ξαργυρώσει εξαιρετικά στο. Και ρε φίλε, φέτος έχει ένα ρόλο κανονικό. Δηλαδή, αν είναι αντίστοιχο που θα έχει στον Ολυμπιακό, γιατί πέρσι με τον Γιώκητς έπαιζε. Έκανε τα ρεπό του Γιώκητς που λένε. Ένα πεντάλεπτο δεξιά και αριστερά και ένα πεντάλεπτο στο δεύτερο μήχρονο δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, είναι έτσι δεν μπορείς να βρεις ρυθμό. Δεν γίνεται. Είναι αυτό που έχουμε πει για όλους τους παίχτες. Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Άκουγα πέρσι, ας πούμε, αρνητικά σχόλια για τον Πίτερς. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι ο Πίτερς θα πάει να κάνει αυτό που έκανε ο Βεζένκοφ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τα κάνει. Αλλά. Δεν είναι ο Πίτερς που ξέρουμε ο Πέρσινος. Γιατί ο άνθρωπος έπαιζε 5 και 6 λεπτά. Δεν αυτό. Μπορεί να βρει. Δεν είναι εύκολο όταν έχεις ένα τόσο καλό παίχτη μπροστά σου. Και όχι μόνο. Να μπεις σε τόσο λίγο χρόνο αυτό. Να είσαι επιδραστικός. Και είναι δυστυχώς αναπόφευκτο όταν θα γίνονται συγκρίσεις με τον κορυφαίο στη θέση του. Δηλαδή όταν ο Μιλουτίνοφ ήταν αναπληρωματικός του Γιώκητς, θα έπρεπε να συγκριθεί με τον Γιώκητς. Ναι. Όταν ο Πίτερς, τώρα που λες και εσύ Νίκο, ήταν αναπληρωματικός του Βεζένκοφ, θα έπρεπε να συγκριθεί με τον Βεζένκοφ προφανώς. Ναι. Δεν μπορώ να τα κάνω. Θα κρυφθεί λοιπόν καλύτερα φέτος που θα παίζει 20 λεπτά. Ακριβώς. Αντίστοιχα το Βάλ το χαντακώσανε στη Γαλλία. Και γκρίνιαξε και δικαιολογημένα. Γιατί πρέπει να παίξει ο Γκομπέρ. Γιατί πρέπει να παίξει ο Γκομπέρ. Αυτό είναι. Ναι. Ο Γκομπέρ δεν έκανε και κανένα τουρνουά, μην τρελαθούμε τώρα, τίποτα δεν έκανε. Τέλος πάντων. Και να σου πω κάτι και το Λεσόρ το χαντακώσανε να το βάζοντας να παίζει το 4. Ναι, εντάξει, σύμφωνα. Μα το πλάνο. Αλλά έπαιζε τουλάχιστον. Ήταν στο παρκέ ο άλλος, έπαιζε 3 λεπτά και 4 λεπτά. Το πλάνο του Κολέ αυτό ήταν στην ουσία. Δηλαδή ο Γκομπέρ. Να παίζει 4 με τον Μπατούμ, έτσι ήταν οι πεντάδες. Έτσι τις είχε σμίξει ναι. Όπως το είπε, γιατί ήταν πλάνο του Κολέ. Το ναι, όνειρο. Σωστό. Και ο Φάλ με τον Λεσόρ στο 4. Ναι, αυτό είχε σχεδιάσει ο Κολέ. Λοιπόν, πάμε στα. Για Μπουσέλη και λέω. Γκομπέρ για Μπουσέλη ναι. το 4. Πάμε στο Ολυμπιακό. Είπε ο Μπαρτζόκας ότι θα πάρουμε σίγουρα παίχτη. Έτσι. Ναι, και ουσιαστικά μας ηρέμησε λίγο εμάς, γιατί πραγματικά ο κόσμος εμπιστεύεται πολύ λάθος ανθρώπους. Ξέρετε ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν το ρεπορτάζ. Να το πω ξεκάθαρα. Δηλαδή τα social media καλά χρυσά αγία. Αλλά αυτό που έχει παρατηρηθεί φέτος, είχαν φέρει τον Mike James, τον είχαν ντύσει στα ερυθρόλευκα.
όσοι είμαστε και ασχολούμαστε να λέγαμε παιδιά, πώς γίνεται να λέτε τέτοια πράγματα από τη στιγμή που το παιδί έχει συμβόλαιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το λες. Το είχαν πιστεύει λοιπόν όλοι οι Ολυμπιακοί. Άλλο υπάρχει ενδιαφέρον και άλλο ότι έχει λύσει. Έχει βγει ο Ολυμπιακός και είχε πει με παίκτες που έχουν συμβόλαια, δεν μιλάμε. Μα αμέσως το διέψευσε. Ναι, ναι, ναι. Επειδή λοιπόν η Μονακό, και νομίζω ότι αυτό ήταν το προφανές, αποφάσισε να κρατήσει τον Τζέιμς χωρίς να τον αφήσει ελεύθερο ούτε με αντίτιμα συζητούσε τίποτα. Όλοι απογοητεύτηκαν. Και για να μην το δώσει ανταγωνιστή, Νικόλα, επίσης. Γιατί αν τον ήθελε ενδεχομένως εγώ η Ζαλγκύρης. Η Άλμπα, ας πούμε. Η Άλμπα, μπορεί για να τον άφηνε. Αλλά σωστό. Τον Ολυμπιακό θα κονταραχτοποιηθεί του χρόνου λογικά για μια θέση στο final. Και λέγαμε, λοιπόν, όλοι όσοι ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, προφανώς επειδή και η ομάδα μας το λέει ότι θα πάρουμε παίχτη. Ότι θέλει υπομονή, διότι είναι παίχτες οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν θα μείνουν στο NBA να παλέψουν και πόσο θα παλέψουν. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει να το βάλει στο αεροπλάνο έναν με το ζόρι και να τον φέρει. Έχει κάνει τις επαφές του, έχει κάνει τις προτάσεις του. Γνωρίζουν όλοι όσοι αρέσουν στον Ολυμπιακό τι θα βρουν εδώ. Και πρέπει να περιμένει. Έχει τραβήξει πολύ η ιστορία γιατί στο NBA ακόμα υπάρχει έτσι ένα περιθώριο να γίνουν κάποιες ανταλλαγές και να ανοίξουν κάποιες θέσεις. Να σου το πω πολύ μπακαλίστικα. Όλοι περιμένουν την ανταλλαγή του Λίλαρντ που θα γίνει ντόμινο μετά από εκεί πέρα. Αυτό γράφεται και στην Αμερική. Ότι μόλις γίνει αυτή η ανταλλαγή και θα πάει δεξιά και αριστερά κόσμος, θα δημιουργηθούν θέσεις, θα δημιουργηθούν ανάγκες. Και αυτό περιμένουν αυτοί οι 15-20 αξιόλογοι που έχουν μείνει ελεύθεροι. Τους λένε μπας και κάτσε και σε εμάς κανένα καλό συμβόλαιο. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει επιλέξει τους στόχους του. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν γραφτεί καν, έτσι να είμαι ξεκάθαρος. Ψάχνουμε και εμείς, προσπαθούμε να αλλοιεύσουμε πληροφορίες. Έχουμε πει για τον Ναν, για τον Τέρενς Ντέιβις, για τον Τέρενς Ρος, για τον Μαγκρούντερ. Εγώ δεν αποκλείω να υπάρχουν και ένα-δύο ακόμη ονόματα που δεν τα έχουμε ακόμη μάθει εμείς. Τον Ναν, Νικόλα, υπάρχει ακόμα ή είναι. Ο Ναν όμως έχει υποχωρήσει πάρα πολύ. Έχει υποχωρήσει πάρα πολύ γιατί αυτή η αποφασή του να συμμετάσχει στο Veterans Cup πάει για Οκτώβριο. Έτσι, ναι, η φάση. Όμως και πάλι, αν λέω εγώ τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος όσο μπορεί περισσότερο. Τι γίνεται, αν ο Ολυμπιακός δεν συμφωνήσει με κάποιον άλλον. Πάει ο Ναν στο Veterans Cup, δεν βρει ομάδα και πει τον Οκτώβριο, παιδιά, εγώ έρχομαι. Θα του πει ο Ολυμπιακός, αν δεν έχει βρει παίχτη, δεν θέλω να έρθεις. Καλά, προφανώς. Ναι. Άρα λοιπόν, θέλει ξαναλέω, είναι δεδομένο το ρίσκο που ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εκτός αν πήγαινε σε μια επιλογή τύπου Higgins, ο οποίος είναι ελεύθερος, αλλά είναι στα 34 και με πάρα πολύ κακό ιστορικό ιατρικό. Ναι, ναι, έτσι. Πρέπει λοιπόν να περιμένει και την κατάλληλη στιγμή να πάρει τον παίχτη που θέλει και του ταιριάζει. Γιατί παίχτη για να πάρει ο Ολυμπιακός δεν θα τον πάρει. Έτσι. Και Νικόλα, πρέπει να καταλάβει επίσης ο κόσμος ότι πέρα από το ότι ένας παίχτης πάντα έχει προτεραιότητα το NBA και προτιμά να πάει στο NBA και για χίλιους δύο λόγους και ας έχει λιγότερα χρήματα, πολλές φορές ανασταλτικός παράγοντας σε συνομιλίες ομάδων ευρωπαϊκών με παίχτες του NBA που θέλουν να μείνουν στο NBA τέλος πάντων, είναι ότι αυτοί θέλουν σόνι και καλά να υπάρχει out. Που ομάδες σοβαρές όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός δεν θα το κάνανε. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή θα μπορούσε να πάρει τον Μιχαλιούκ με ένα. Πολύ καλό συμβόλαιο. Αλλά ο Μίχαλ ήθελε ότι ναι. Δεν γίνεται φίλε, να σε διαλύσει την ομάδα μετά με στη χρονιά. Εννοείται. Ένα χρόνο τουλάχιστον πρέπει να τον έχει εδώ δεμένο που λένε. Εννοείται. Πάντως, ξαναλέω, θέλει υπομονή. Ο Μπαρτζόκας το είπε ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις. Νομίζω ότι μετά τις 20 Σεπτεμβρίου θα είμαστε λίγο πιο κοντά στην όποια εξέλιξη. Εκεί το οριοθετώ εγώ. Είναι όμως ένα θέμα. Γιατί ξέρεις αυτός ο παίκτης θέλει και λίγο να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Εντάξει, ναι. Και είναι μια ατυχή συγκυρία, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει αλλιώς ο Ολυμπιακός, που τυχαίνει να είναι σε ένα παγκόσμιο που έχει τους περισσότερους διεθνείς από όλες τις ομάδες Ευρωλίγκας. 6, από αύριο θα μπουν στην προετοιμασία. Ναι. Απλά είναι όλοι τους παλιοί παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το θετικό, μπράβο, ναι, ναι. Με εξαίρεση το Μιλουτίνο, βέβαια, έτσι θα πει αύριο. Και αυτός απαλλιώς θεωρείται, εντάξει. Ναι, αυτό είναι το θετικό, ότι το χάντικα που δημιουργεί η απουσία του Λαρετζάκη, του Παπα-Νικολάου, του Γουόκαπ, του Λούτζι, του Φαλ και του Μιλουτίνο φαίνεται ότι πάνω κάτω ξέρουν τη φιλοσοφία του προπονητή. Ναι. Νικολά, πες και θα σου ερωτήσω. Άρα δεν θα χρειαστεί τόσο χρόνο προετοιμασία, αυτό λέω. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Είναι, εντάξει, προφανώς το όνομα δεν είναι κάτι ξεκάθαρο. Η θέση που θα πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη είναι και αυτό ανάλογα με το τι βρήκε του ταιριάζει καλύτερα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ασώδιο, μπορεί να είναι διαρροτριάρι και να προσαρμόσει ανάλογα την ομάδα. Προτεραιότητα είναι το 2 άσος. Αλλά αν βρει έναν παίχτη ο οποίος βάζει την μπάλα στο καλάθι και είναι και 3-2, δεν θα πει όχι. Ωραία, ίσως να σ' αφήσει. Εκεί νομίζω ότι είναι το point. Γιατί λέω ότι μπορεί να είναι και 3-2, γιατί είναι δεδομένο ότι θα πάει πολύ ο Παπα-Νικολάου στο 4 φέτος. Ναι, ναι. Για να βοηθήσει το Σίγμα και τον Πίτερς. Ειδικά σε σχήματα που θέλει λίγο πιο αμυντικό γενές. Ναι. Τακτική, αμυντικό γενή τακτική, έτσι. Ναι. Άρα
Η προτεραιότητα στιγμή είναι να βρει έναν scorer. Τώρα αν θα είναι forward guard ή αν θα είναι guard, combo guard, είναι δευτερεύουσα προτεραιότητα. Νικόλα, επειδή το ρωτάνε πολλοί φίλοι εδώ πέρα, την επόμενη εβδομάδα να πούμε υπάρχει μεγάλη βραδιά που θα τιμηθεί ο Σπανούλης από τον Ολυμπιακό και το φιλικό με την Αρμάνη. Την ίδια μέρα υπάρχει και το ΑΕΚ Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο 9.30. Οι ώρες είναι 8.30 είναι το φιλικό, αν δεν κάνω λάθος. 8.30 το τζάμπολ. 8.30 το τζάμπολ. 7.30 θα αρχίσουν οι βραβεύσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχω ακόμα το πρόγραμμα για να ξέρω πότε θα αποσυρθεί η φανέλα στο συνορφή του ΣΕΦ, γιατί αυτή είναι η κορυφή της βραδιάς. Ναι. Έτσι. Απλά, επειδή πολλοί κόσμοι ρωτάει και λογικά, να πω ότι αυτό το φιλικό έχει ανακοινωθεί εδώ και 2 μήνες. Ο Ολυμπιακός έχει φέρει ομάδα μέσα από προετοιμασία. Μέσα στην προετοιμασία δεν μπορούσε να αλλάξει την ημέρα. Όχι, δεν λέμε για την ημέρα, μιλάω για την ώρα. Αν ίσως θα μπορούσε να αλλάξει. Για την ώρα δεν το ξέρω αυτό. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες που υπήρχαν να μην γίνει το ΑΕΚ Ολυμπιακός ίδια μέρα. Έτσι. Γιατί είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, το γνωρίζουμε 2 μήνες. Σε μια στιγμή λοιπόν ενός από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές να πας να βάζεις ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το οποίο δεν κρίνει βέβαια κάτι, αλλά τέλος πάντων είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Να σου πω ότι ήταν δύσκολο πάντως να γίνει. Γιατί αν γινόταν Δευτέρα, ας πούμε, οι ομάδες έχουν την Πέμπτη Ευρωπαϊκό, και οι δύο, και δύσκολο, και Έλας Μπράιτον και Φράιμπουργκ, και αν γινόταν νωρίτερα, επειδή υπάρχουν εθνικές ομάδες, έχουν παίχτες, ας πούμε, που παίζουν στην άλλη άκρη της γης. Πινέδα και Ολυμπιακός αντίστοιχα ή κάποιος διεθνής. Σου λέει γιατί να γλιτώσω, να χάσω μια μέρα προετοιμασίας ξεκούρασης. Όλα τα λάβαμε υπόψη. Γι' αυτό λέω για αλλαγή ώρας. Που θα ήταν και το πιο λίγο, ας πούμε, να γίνει 6 η βράβευση, να γίνει 8 το παιχνίδι κτλ. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο γνωστό. Είναι μια λογική. Είναι μια λογική. Για να μπορέσουν να τα χωρέσουν όλα, να τα δουν και όλοι όλα. Αλλά νομίζω ότι αυτοί που είναι να πάνε στο γήπεδο για να τιμήσουν το μεγαλύτερο αθλητή που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, όχι μόνο στον μπάσκετ κατά την άποψή μου, θα πάνε στο γήπεδο. Εντάξει. Και μια σκέψη για Σπανούλη τώρα, θέλω και τη γνώμη σου. Να το συζητήσουμε και αυτό. Ναι. Για τη φημολογία ότι είναι πρώτο πυλόν της εθνικής. Εντάξει, ο ίδιος δεν θέλει να μιλήσει χθες. Την έκανε ωραία πάντως. Εντάξει, έχει λογική. Έχει λογική, έτσι. Η λογική είναι ότι πρώτον, αυτή τη στιγμή προπονητής υπάρχει, επίσημα τουλάχιστον. Ναι. Δεν έχει απολυθεί ακόμα με τις δεν έχει φύγει. Ναι. Και δεν μπορεί να μιλήσει έτσι. Και επίσης ήταν εκεί για να ως προπονητής του Περιστερίου Big Win. Ναι, εντάξει. Αλλά και ο συνάδελφος έχει δίκιο να κάνει την ερώτηση, έτσι. Βεβαίως. Μα εννοείται. Δεν είναι δηλαδή άσπρο ή μαύρο. Έτσι, εννοείται, γιατί... όχι. Απλά κοιτάμε και τις δύο πλευρές. Ναι, σωστά. Είναι πολύ καλά έκανε ο συνάδελφος, γιατί είναι το θέμα της επικαιρότητας. Νομίζω ότι εκεί πάει το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος ακόμη βέβαια δεν είναι ψημένος στο πολύ ψηλό επίπεδο. Να είμαστε ξεκάθαροι, όσο και να τον αγαπάει κάποιος και να τον λατρεύει. Και είμαι ένας από αυτούς. Δεν νομίζω ότι έχει ακόμα τις εικόνες προπονητικά για ένα μεγάλο καράβι όπως η Εθνική. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που λείπει στην Εθνική τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο η προπονητική ικανότητα. Γιατί όλοι οι προπονητές που είχαμε ήταν πάρα πολύ καλοί. Έχω την αίσθηση έτσι. Δηλαδή να μειώσει τον Ιτούδη, να μειώσει τον Τριγκέρι, να μειώσει τον Κατσικάρη. Όλοι έχουν μια πορεία αξιόλογη. Νομίζω όμως ότι είναι ένας κατάλληλος για να ενώσει και να εμπνεύσει. Γιατί αυτό θεωρώ ότι λείπει αυτή τη στιγμή από την Εθνική. Έτσι. Θεωρώ ότι η λογική αυτό λέει. Εντάξει, νομίζω ότι και ο κόουτς Φερόπουλος άκριζε μια ευκαιρία, να το πω. Συμφωνώ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι διαθέσιμος. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι και της άποψης ότι για εθνική ομάδα θα ήθελα, εγώ προσωπικά έτσι ως Παναγιώτης, full time job προπονητή. Το full time και καλό προπονητή είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο. Παράλληλα, Γιάννης Φερόπουλος. Παράλληλα, ναι. Ήμουν ελεύθερος τώρα. Ναι, κοίτα, τώρα που δεν υπάρχει και για την ώρα τουλάχιστον, δεν υπάρχει να συμπίπτουν τα προγράμματα Ευρωλίγκας και FIBA, μπορεί να γίνει και να έχεις full time, ο οποίος να δουλεύει παράλληλα και σε μια ομάδα. Και ο Χέρμπερτ, νομίζω πλέον είναι full time. Και όχι μόνο ο Χέρμπερτ, και ο Κολέ και ο. Ο Κολέ δεν είναι full time. Είναι στη. Ήταν ενθουσιασμένο. Ο Σκαριόλο τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι, full time εννοώ να μην είναι μόνο στη διοργάνωση, αλλά όλη τη χρονιά, αλλά έχει και μια δεύτερη δουλειά που θα έχει και το καλό συμβόλαιο. Και ο Πέστης, ας πούμε, είναι μόνο σε Σερβία, δεν είναι πουθενά. Εντάξει, είναι και 70 πόσο. Εντάξει, οκ, απλά το λέω αυτό δηλαδή. Ότι λογικό είναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Ο Πέστης και πάρει Ευρωμπάσκετ το 93 με τη Γερμανία. Πήγαινα ακόμα γυμνάσιο τότε. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό είπαμε ότι εκτός από τους διεθνείς που επιστρέφουν από Δευτέρα, τους Έλληνες και το ΦΑΛ. Σιγά σιγά πρέπει να δούμε και τι θα γίνει στους τραυματίες. Νομίζω ότι θα είναι εβδομάδα που θα μπουν ο Πέτερς και ο Πάπα, δεν είχαν κάτι φοβερό. Ναι. Ο Williams Ghost και μια τενοτήτητα. Αυτό λέω, σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει και εκείνος ξανά. Αλλά και ο Μακίσικ, ο οποίος είχε κάνει μια επέμβαση στη μύτη και τον δυσκόλευε πάρα πολύ να προπονηθεί. Είναι μια εβδομάδα λοιπόν που σιγά σιγά θα μαζεύονται. Ωραία, πες μας και πότε θα έχουμε εικόνα από τον Ολυμπιακό.
Πριν το φιλικό. Την Κυριακή. Δεν θα έχουμε νωρίτερα κάποιο φιλικό ή κάτι όχι, τέτοιο. Το φιλικό, όχι, το φιλικό, υπάρχει ένα φιλικό την Παρασκευή κυκλισμένο των θυρών, mm-hmm. στο Ολύμπια Μιλάνο. Και την Κυριακή θα είναι ανοιχτές οι πόρτες και για τον κόσμο και υπάρχουν ακόμα και εισιτήρια να πω έτσι, περίπου 500. Και υπάρχει και στην Κύπρο, έτσι, το οποίο αργεί. Στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα με Μακάμπι και Ζαλγκύρης που πιστεύω ότι και αυτό θα έχει τηλεοπτική μετάδοση. Ωραία. Και μετά αρχίζουν τα επίσημα. Οκ. Okay. Νικόλα, μας κάλυψες. Ευχαριστούμε πολύ.